Στη σκιά της ανεργίας ζουν το τελευταίο διάστημα οι 274 εργαζόμενοι της ελληνικής εταιρείας Χάλιβα. Ο κίνδυνος του λουκέτου θεωρείται πλέον ορατός για την ιστορική βιομηχανία της Θεσσαλονίκης. Η πρόθεση της μητρικής και κατόχου του πλειοψηφικού πακέτου της Ιταλικής Σίλβα να αποχωρήσει από την ελληνική εταιρεία Χάλιβα το αργότερο έως το τέλος του χρόνου έντυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα αβεβαιότητας. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι να μην προχωρήσει η διαδικασία της εκαθάρισης της εταιρείας, γεγονός που θα σήμανε την αναστολή της λειτουργίας της, αλλά να βρεθεί κάποιος άλλος αγοραστής στην περίπτωση αποχώρησης της Σίλβα. Οι εργαζόμενοι αυτό που περιμένουν είναι να σπεύσει η κυβέρνηση να καταλάβει το πρόβλημα, κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με την Ιταλική κυβέρνηση, να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία παράτασης αυτής της διαδικασίας. Καθοριστική σημασίας για το μέλλον της εταιρείας είναι η απόφαση που θα πάρθει στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλευρά μας, η διοίκηση της εταιρείας, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι οι διοικήσεις διορίζονται από τους βασικούς μετόχους, μας λέει ότι είναι μια απόφαση του βασικού μέτοχου. Προσπαθούμε κι εμείς να τον μεταπίσουμε, να αναστείλει αυτή τη διαδικασία της εγκαθάρισης επιχείρησης, διότι ξέρουμε ότι η επιχείρηση έχει δυνατότητες και αν μας δοθεί μία μικρή όθηση, ένα μικρό περιθώριο, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα το 77% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας Χάλιβα, η οποία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, κατέχεται από τον Ιταλικό όμιλο Ίλβα, το 15% από την Τράπεζα Πειραιός, το 5% από μια ιαπωνική εταιρεία, η οποία παλιότερα κατήχε το πλειοψηφικό πακέτο, και το 1,5% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η διοίκηση της εταιρείας, που αποτελείται από εκπροσώπους της μητρικής, βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων. Έχουν εκφράσει μάλιστα τη θέλησή τους να βρεθεί μια διέξοδο στο πρόβλημα, ωστόσο επισημαίνουν ότι εάν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση, τότε τα περιθώρια στενεύουν. Αν εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, ούτε για την εταιρεία, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τους παραδίπλα, ούτε, δώσανε και σε μια εταιρεία και κάνει μελέτες να πουλήσουν τις μετοχές τους και λέει αν εσείς δεν ενδιαφέρεστε, εμείς γιατί να ενδιαφερθούμε. Θα δούμε τι μας βολεύει και θα το κάνουμε τώρα. Αυτό θα είναι, γιατί αν δείτε το χαρτί που βγάλαν, λέει εκαθάριση ή άλλες λύσεις. Η εταιρεία Ίλβα από τον Ιούνιο του 2013 τελεί υποκαθεστώς κρατικής εποπτείας. Για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι ζητούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια να έλθει σε επαφή με την Ιταλίδα ομολογό του προκειμένου να βρεθεί λύση. Ωστόσο το Σωματείο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μέχρι στιγμής έχει δείξει αδιαφορία για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει επέλθει ο κλάδος της Χαλιβουργίας. Και τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση ο κύριος Δένδιας? 2 μήνες τώρα δεν μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού να τον δούμε λόγω φόρτου εργασίας. Εμείς δεν ζητάμε μια συνάντηση μακροσκελίνα που θα έχει να κάνει με ώρες από τον πολύτιμο χρόνο του. Εμείς ζητάμε μια συνάντηση τάξη των 10 λεπτών. Μέχρι 10 λεπτά νομίζουμε ότι είναι φύση και μπορεί να καταλάβει το πρόβλημά μας και να κάνει την παρέμβασή του γι' αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες του SBC, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ενήμερος για το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο δεν είναι γνωστές οι κινήσεις που θα γίνουν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης.